Please raise their hand. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2674. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ανατρέπει τα δεδομένα ανανεώνοντας ομόφωνα τη θητεία της Ουνφική για 12 αντί για 6 μήνες όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθεί το στο παρελθόν και στην ουσία επανέρχεται κατόπιν πρότασης της Βρετανικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Παρά τους αρχικούς ενδιασμούς της, η κυβέρνηση συμφώνησε αφού ικανοποιήθηκε ένα βασικό προαπαιτούμενο που έθεσε. Μας προβλημάτισε καταρχήν γιατί δεν θέλουμε να χαθεί το ενδιαφέρον στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τελικά συμφωνήσαμε να αποδεχτούμε αυτή την εισήγηση, νομίζω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι εξαμηνίες εκθέσεις. Συν της άλλης, η Λευκοσία διατηρεί ως δικλίδα ασφαλείας το δικαίωμα της προσφυγής ανά πάσα στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για σοβαρές παραβιάσεις από πλευράς Τουρκίας. Στο ψήφισμα καταγράφεται η ρητή προειδοποίηση προς την Τουρκία πως εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις στα Βαρούσα θα υπάρξει ανάλογη αντίδραση από πλευράς Συμβουλίου Ασφαλείας. Το όργανο ζητά την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή βάσει των σχετικών ψηφισμάτων. Το ίδιο σαφής είναι και η αναφορά στην ανάγκη για διορισμό απεσταλμένου ούτως ώστε μετά τις εκλογές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία να γίνει μια ακόμη προσπάθεια για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης. Στα θετικά και το γεγονός ότι αναφέρεται ρητά η βάση λύσης της Ιζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας σε αντίθεση με τις εκθέσεις Γκουτέρες. Πέρα με τη μέρα, η Άγκυρα επιχειρεί την περαιτέρω ενίσχυση της εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία. Νέο πεδίο η ενοποίηση των συστημάτων υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων, η οποία τυπικά συμφωνήθηκε απόψε. Ένα ακόμη βήμα που τατάρα αποδίδει στην άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί τη λύση δύο κρατών, όπως υπέδειξε το Σαββατοκύριακο με τη δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Αν η διεθνής κοινότητα δεν ασχοληθεί με το σχέδιό μας για δύο κράτη και δεν άρει το εμπάρκο σε βάρος μας, ο Βορράς θα αναγκαστεί να ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στην Άγκυρα. Οι αναφορές του τουρκοκύπριου ηγέτη εξόργησαν την αντιπολίτευση τα κατεχόμενα με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα του Ερχιουρμάν να κατηγορεί τον Τατάρ πως η πολιτική του δεν είναι νόμιμη, δεν οδηγεί πουθενά και δεν γίνεται αποδεκτή.